Ο πραγματικός έρωτας ήρθε μετά την έπαρση και την αλαζονία. Τώρα ήρθε. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα τώρα, τη Σοφία, τέλος πάντων, που μπορώ να ζήσω αυτή την κατάσταση έτσι. Η Σοφία είναι... 42 χρονών. Είναι μικρή. Πώς το βλέπει το θέμα του γιου σου, τον έχει γνωρίσει, είναι φίλη, ναι. Ναι, ναι, είναι πολύ καλά με όλο αυτό. Είναι, σου είπα, είναι υπέροχος άνθρωπος και η ίδια, οπότε δεν είναι... Η Σοφία, συζείτε. Όχι, δεν συζείτε, όχι. Του χώρου μας. Όχι, καμία σχέση. Είναι γυμνάστρια. Και εκείνη έχει δύο παιδάκια. Και γνωριστήκατε έτσι στο γυμναστήριο. Όχι, ένα εστιατόριο. Το καλοκαίρι πέρασα, κάπου πήγα, γυρνούσα από την τουαλέτα, με κοίταξε, νόμιζε ότι με ξέρει από κάπου. Μετά σηκώθηκες που πήγες στην τουαλέτα 28 φορές. Όχι, πήγα κατευθείαν, δεν έχασα χρόνο. Είμαι από αυτούς, δεν χάνω χρόνο. Πήγα εκεί, επέμενα. Πριν τη Σοφία, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου τοξικό άνθρωπο στις σχέσεις. Έτσι πιστεύω, ναι. Παλιότερα τι έλειπε στις σχέσεις που είχες. Ήμουν πολύ άλλο. Εκτιμούσα με τους δικούς μου κανόνες. Δεν απατούσα. Οι στιγμές που έγινε κάτι με έναν άλλον άνθρωπο ήταν όταν η σχέση είχε τελειώσει. Μπορεί όχι επίσημα, αλλά είχε τελειώσει και τελείωνε στο κοντινό μέλλον επίσημα. Σε έχουν απατήσει. Ναι, ναι, με έχουν. Πώς αισθανόσουν τότε. Χάλια αισθάθηκα. Θεωρείς ότι ο χρόνος είναι επανδαμάτωρο και θα πρέπει κάτι να κάνουμε λίγο να τον σταματήσουμε. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας, εγώ πιστεύω, και ο χρόνος. Εντάξει, όσο μεγαλώνουμε θέλει ακόμα παραπάνω προσοχή στο πώς ζούμε. Όχι τα υπόλοιπα όλα, τα τεχνητά, ας πούμε, να κάνω τα νήματά. Ναι, αν χρειάζεται, γιατί όχι, ας πούμε, δεν είμαι εναντίον αυτό. Δεν έχω κάνει εγώ προσωπικά, δεν χρειάζεται προς το παρόν, αλλά δεν νομίζω ότι θα με χάλαγε για να κάνω κάτι αν είχα κρεμάσει κάπου και γιατί να μην το φτιάξω. Λίγο που κουνάς τα χέρια σου βλέπω ότι έχεις ενδώσει σε αυτή τη μόδα του τατού. Μάλλον η μόδα έχει ενδώσει προς εμένα γιατί... Εσύ τα είχες από πριν. Έχω από τη δεκαετία του 70. Όταν έκανα το πρώτο μου τατουάζ ή τα πρώτα μου τατουάζ στην Αθήνα τουλάχιστον ήμασταν δύο, τρεις. Και τι ονειρεύεσαι για το άμεσο αλλά και για το απότερο μέλλον. Για μένα προσωπικά να είναι καλά η υγεία μου στη συνέχεια. Σίγουρα να πετύχω 5 πράγματα σε ό,τι διαλέξω να κάνω, είτε είναι το modeling ή αν όχι σε κάτι άλλο. Και αν θέλει να είναι η τελευταία σχέση που θα έχω. Θα έκανες οικογένεια μαζί της δηλαδή. Θα μπορούσα εύκολα, ναι, ναι. Της έχεις κάνει πρόταση γάμου. Όχι, αλλά θα μπορούσα να την πάρω. Θα το κάνεις τώρα. Να το κάνουμε τηλεοπτικά. Βλέπω αν πετάς κανένα γιαούρτι το βράδυ. Τέλος παράδειτε, θες να παντρευτούμε, να προχωρήσουμε.